ο κύριος Λαπαβίτσας. Κοιτάξτε κύριε Ρογκάκο, δεν αμφισβήτησα ότι θέτω ερωτήματα. Εισαγωγικά είπα ότι ασκεί κριτική, μπορεί και εγώ να ασκήσω κριτική, ότι ορισμένα πράγματα πρέπει να τα τεκμηριώσουμε καλύτερα. Δεύτερο, δικαιολογημένα υπάρχουν και τα ερωτήματα αν αυτά μπορούν τελικά να πραγματοποιηθούν. Είπα εγώ σε μια απάντηση και θα συνεχίζω να το λέω, παρά την αιμονή ότι χρειάζονται και οι οικονομικές μελέτες, ότι τα όρια της οικονομικής επιστήμης και της μελέτης σε τέτοια προγράμματα, όταν μάλιστα διεκδικείς, είναι σχετικά. Αυτό μου το ομολόγησε για να. Ο κύριος Ολιρέν, λέγομαι, ένα ταπεινός οικονομολόγος. Αν έπεσα έξω, με συγχωρείτε. Ο κύριος Τουρνάρας το ίδιο είπε, εγώ ένα ταπεινός οικονομολόγος. Επομένως, τι λέω εγώ, ότι σε πολλά ζητήματα η απάντηση θα είναι πολιτική. 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 Το επαναλαμβάνω. Διότι αυτά που κάνουμε, αυτά που μας επέβαλαν τα μνημόνια, αυτά που μας επέβαλε η εργαλειοθήκη του ΟΣΑ. Που δεν είναι εργαλειοθήκη. Δεν μπόρεσε να τα επιβάλλει για τα τάλα. Ακούστε. Δεν προκύπτουν από κανένα καπιταλιστικό μέχρι τώρα μοντέλο ανάπτυξης και αντιμετώπισης του προβλήματος του χρέους. Έτσι λένε όλοι. Είναι μια καινούρια, τούρμο, νεοφιλελεύθερη πολιτική, η οποία έχει πάρα πολλά κριτήρια. Μάλιστα. Το αποτέλεσμα ποιο είναι? Ότι η διαπραγμάτευση, απαντώ εγώ εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά πάση περιπτώσει ένα θέμα βεβαίως να το συζητήσουμε. Η διαπραγμάτευση, κύριε Ρογκάκο και αγαπητοί φίλοι, θα είναι πολιτική. Τι σημαίνει τούτο εδώ? Σημαίνει ότι εμείς θα καθίσουμε στο τραπέζι με την πολιτική βούληση να αντιμετωπιστεί αυτό το πρόβλημα. Mm-hmm. Και το δεύτερο, ότι πρέπει να έχει μια ισχυρή υποστήριξη από το λαό. Το είπε ο κύριος Τσίπρας, ότι το τι είδους διαπραγμάτευση κάνεις είναι εξαρτάται με τι δύναμη έχεις, με τι εντολή πας. Και αυτή τη διαπραγμάτευση την αισθάνθηκα, την Ιωνή διαπραγμάτευση, την αισθάνθηκα στο Ευρωκοινοβούλιο, όπου άρχισε να μετράει πολύ η γνώμη του ΣΥΡΙΖΑ, όταν πέρασε και είναι κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης και σήμερα εισπράττει κάποιους τέτοιο ότι ο άλλος τον υπολογίζει. Παραδέχεσαι. Κύριε Υπουργέ, και εγώ θα θέτω τις ερωτήσεις, κύριε Αλσάλη, σας παρακαλώ. Και σας απαντώ, είναι και πολιτική και τελειώνω με την παρατήρηση στη συγκυβέρνηση, διότι με αφορμή το πρόγραμμα και με αφορμή τις κριτικές που ασκήθηκαν από άλλη πλευρά, αυτό και γι' αυτό. Με συγχωρείτε που παρενέβη, στο περί κοστολόγησης. Λοιπόν, εκεί λοιπόν, στο να απαντήσει η κυβέρνηση ή η κυβέρνηση ότι είναι ένα πράγμα που θα μας στοιχήσει πολύ, πήγε σε πράγματα που δείχνει ότι η προθέση της δεν είναι αδιαπραγματευτή. Χαρακτηριστική παράδειγμα και τελειώνω. Βάζει λοιπόν ότι για το φόρο κατανάλωσης πετρελαίου, ότι θα μας στοιχήσει αυτό 254, λέει η κοστολόγηση του Υπουργείου Οικονομικών. Όταν έχουμε ομολογημένη διαπίστωση και αρμοδίων κυβερνητικών παραγόντων σε άλλη στιγμή, και βεβαίως και το Επίτροπο Γρέν, ότι λέει με αυτή τη ρύθμιση έχασε το ελληνικό δημόσιο 300 εκατομμύρια ευρώ σε φόρο. Με καταλάβατε τι θέλω να πω. Έχουμε τρία λεπτά, παρακαλώ, για τον κύριο Χατζηδάκη και θα επανέλθουμε.